Ο φόρος ακίνητης περιουσίας έπρεπε να επιβληθεί, διότι είμαστε η μόνη χώρα του ΟΣΑ που δεν έχει επί της ουσίας ένα φόρο ακίνητης περιουσίας. Ένας προοδευτικός φόρος. Φυσικά υπάρχουν και προβλήματα. Υπάρχουν μεγάλες περιουσίες οι οποίες δεν αποδίδουν εισοδήματα. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Θα έλεγα ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι ενώ σχεδιάσαμε έναν φόρο ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα έδινε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια, υπήρξαν πιέσεις στο τέλος, τα 500 εκατομμύρια που εμείς τουλάχιστον τα είχαμε κατανείμει σε πολύ μεγάλες αγροτικές περιοχές και ο κάθε αγρότης θα έδινε ένα μικρό ποσό, έτσι, πολλοί αγρότες όμως. Αυτό δεν ήταν δυνατόν, από ό,τι μου είπαν τότε οι αρχηγοί των κομμάτων, να περάσει από τη Βουλή. Και πήραμε αυτά τα 500 εκατομμύρια πίσω και φτιάξαμε ένα συμπληρωματικό φόρο ο οποίος στηριζόταν σε αντικειμενικές αξίες. Άρα λοιπόν αυτό ήταν ένα προβληματικό κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, και αυτός που έχουμε σήμερα, αν παρατηρείτε τις εξελίξεις, είναι ένας φόρος ο οποίος πληρώνεται κανονικά. Είναι ένας φόρος ο οποίος έσωσε τα έσοδα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που κάναμε τότε στο φορολογικό σύστημα. Παρά τις μεγάλες πιέσεις που λέτε.